Την δόξα νέου σιδηροχωρίου μετράνε αντίστροφα για την επανεμφάνιση του Πασχάλη Δραγανίδη στην ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας λόγω της γνωστής περιπέτειας του COVID που χτύπησε μερικούς ποδοσφαιριστές στο σύλλογο στις αρχές Αυγούστου. Ο ίδιος αποφάσισε να προφυλάξει την οικογένειά του αλλά και τον εαυτό του για να μην μπλεχτεί σε μια ενδεχόμενη περιπέτεια. Ο Πασχάλης όλο αυτό το διάστημα κάνει ατομικές προπονήσεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι δεν θα αργήσει να πατήσει χορτάρι βοηθώντας την ομάδα της Δόξας στο δρόμο προς τη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι μία από τις ποιοτικότερες επιλογές που έχει η Δόξα από τη στιγμή που ο ίδιος φόρεσε τη φανέλα της. Είναι ο συνδυτικός κρίκος ανάμεσα στην επίθεση και στην άμυνα και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το αναφέρει όλος ο φίλοθρος κόσμος της Τροδόπης που θέλει να βλέπει ποιοτικό παιχνίδι. Αναμένουμε βέβαια να δούμε τι θα κάνουν οι εναπομείναντες παίκτες που είναι εκτός δράσης. Λεφής, Αμυρόπουλος και Κούτρας. Και οι τρεις παίκτες είναι κλειδιά στη θέση τους. Με τον τελευταίο, σύμφωνα με πληροφορίες, να μην ξαναπαίζει φέτος μπάλα. Ενώ περιμένουμε τι θα κάνουν Λεφής και Αμυρόπουλος που όλα είναι ανοιχτά.